Εμείς θέλουμε και μετέπειτα στη συνέχεια να μιλήσουν οι φορείς, να εκθέσουν ολοκληρωμένα το όλο ζήτημα, το οποίο η αναφορά του βρίσκεται σε βάθος χρόνου, αλλά και σήμερα θεωρούμε ότι η ίδια η Περιφερειακή Αρχή έπρεπε να έχει φέρει το θέμα, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μόνο ένα Δήμο, είναι ένα υπερτοπικό θέμα. Έχει να κάνει με την εγκατάσταση καζίνου μιας τέτοιας δραστηριότητας μέσα σε μια κατεξοχή κατοικημένη περιοχή και το κυριότερο σε μια περιοχή με φωτογραφική διάταξη, δηλαδή όλες οι διατάξεις που έχουν βγει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και μετέπειτα και από το ΣΥΡΙΖΑ, φωτογραφίζουν μία συγκεκριμένη περιοχή, το κτήμα Δηλαβέρη. 40 στρέμματα, ένας από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους, που αντί να γίνουν χώροι πρασίνου, όπως συζητούσαμε στο προηγούμενο θέμα προημηρεσίας, λοιπόν δίνονται για μια τέτοια δραστηριότητα. Δίκαια οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, δίκαια διαμαρτύρονται, δίκαια διαφωνούν, δίκαια αγωνίζονται. Λοιπόν και εμείς δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα, γιατί θα πούνε και οι φορείς που θα πάρουν το λόγο. Θέλουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην κάνει μία φιλολογική συζήτηση, να κάνει μία συζήτηση και να πάρει απόφαση. Πολιτική απόφαση. Μα τι άλλη απόφαση θα πάρει? Θα πάρει απόφαση συγκεκριμένη, την οποία την έχουμε καταθέσει και στο αίτημά μας, ότι δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το καταστροφικό για τα λαϊκά στρώματα της περιοχής εγχείρημα της μετεγκατάστασης του καζίνο Πάρνηθα στο κτήμα Δηλαβέρη προς όφελος μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών.